Οπως ξέρουμε, μια εξίσωση είναι μια ισότητα. Για παράδειγμα αυτή η ισότητα, η οποία περιέχει κάποιον άγνωστο αριθμό χ, και το να λύσουμε την εξίσωση, η λύση δηλαδή της εξίσωσης, είναι στην ουσία η διαδικασία εκείνη με την οποία προσπαθούμε να βρούμε για ποιά τιμή του χ ισχύει. Οι εξισώσεις πρέπει να μετασχηματίζονται πάντα ισοδύναμα, πάντα με ισοδυναμίες. Και ε, για να λύσουμε αυτή την εξίσωση μπορούμε να πάμε το 3 στην άλλη μεριά. Γίνεται 2χ ίσον 3 και να διαιρέσουμε το συντελεστή του γνώστου και να γίνει χ ίσον 3 δεύτερα η μοναδική λύση αυτής της εξίσωσης. Έχουμε δει και εξισώσεις δευτέρου βαθμού, όπως για παράδειγμα την εξίσωση 2χ τετράγωνο μείον 3χ συν 2 ίσο με το 0, στην οποία έχουμε μάθει ότι υπολογίζουμε τη διακρίνουσα και αναλόγως με το πρόσημο της διακρίνουσας βρίσκουμε τις λύσεις και ούτω καθεξής. Λοιπόν, οι εξισώσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε τώρα λέγονται τριγωνομετρικές εξισώσεις γιατί σε αυτές τις εξισώσεις ο άγνωστος βρίσκεται μέσα σε ένα ημίτονο ή σε ένα συνημίτονο και γενικά μέσα σε ένα τριγωνομετρικό αριθμό. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι η εξίσωση, ας πούμε, η μήτωνο του χ ίσον με ένα δεύτερο. Αυτή λέγεται τριγωνομετρική εξίσωση και βέβαια προσπαθούμε να τη λύσουμε με την έννοια να βρούμε για ποια ή για ποιες τιμές του χ ισχύει. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για βοήθεια και ένα τριγωνομετρικό κύκλο. Ξέρουμε λοιπόν ότι στον τριγωνομετρικό κύκλο τα ημίτονα τα μετράμε στον κάθετο άξονα, είναι ο άξονα των ημιτώνων, είναι οι τεταγμένε των σημείων του τριγωνομετρικού κύκλου και μάλιστα ο αριθμό 1 δεύτερο στον άξονα αυτό των ημιτώνων είναι ακριβώ εδώ στη μέση, στη μέση τη ακτίνα. Γνωρίζουμε ότι όλη η ακτίνα είναι μία μονάδα, το μικρό άρα το 1 δεύτερο είναι ακριβώ στη μέση. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι το π είναι αυτό που το ημίτωνο του είναι 1 δεύτερο. Άρα λοιπόν στην εξίσωσή μας ήδη βρήκαμε λύση, είναι ο αριθμός π έκτα, Γιατί έχουμε μάθει ότι το ημίτονο του π έκτα είναι ίσο με ένα δεύτερο. Αν όμως προσέξουμε λίγο περισσότερο θα δούμε ότι υπάρχει και άλλη μια αγωνία που έχει το ίδιο ακριβώς ημίτονο. Αυτό το ημίτονο εδώ, το ένα δεύτερο δηλαδή. Υπάρχει και η γωνία που είναι ακριβώς απέναντι, συμμετρικά τοποθετημένη προς το π Έκτα, αυτό το σημείο μη τόνος, στο οποίο ποιο τόξο τελειώνει. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι από το α μέχρι το α τόνος είναι 180 μοίρες, δηλαδή είναι π. Α, α τόνος λοιπόν είναι π μείον αυτό το τμήμα που είναι ίσο με το α μη, δηλαδή μείον το π έκτα, άρα λοιπόν σε αυτό το σημείο τελειώνει το π μείον π έκτα. Ή αν το πούμε σε μοίρες, 180 30, 150 μοίρες. Άρα λοιπόν και αυτό το τόξο, το τόξο πίμιον πιέκτα έχει επίσης ημίτωνα ένα δεύτερο, άρα έχουμε και δεύτερη λύση στην εξίσωσή μας, το τόξο πίμιον πιέκτα. Δύο λύσεις λοιπόν σε αυτή την εξίσωση και δεν τελειώσαμε ακόμα γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να θεωρήσουμε και τόξα που ξεκινάνε από το σημείο α, κάνουν κάμποσες στροφές, κάνουν δηλαδή κάπα φορές το 2π, γιατί μια ολόκληρη περιστροφή γύρω-γύρω στον τριγωνικό κύκλο είναι 2π. Αν κάνουμε λοιπόν k περιστροφές, έχουμε κάνει k φορές το 2π, το οποίο καλύτερα εμείς το γράφουμε 2kπ. Αν έχουμε κάνει λοιπόν 2kπ, k δηλαδή περιστροφές, φτάνουμε πάλι στο σημείο α και συνεχίζουμε για άλλο ένα τόξο α μη ίσο με π έκτα, έχουμε γράψει λοιπόν το 2ΚΠ συν πιέκτα. Άρα βρισκόμαστε πάλι στο σημείο μη του τριγωνομετρικού κύκλου και άρα πάλι το ημίτονο θα είναι ένα δεύτερο. Άρα έχουμε και άλλες λύσεις σε αυτή την εξίσωση. Και για το απέναντι σημείο μπορεί να συμβεί αυτό. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το α, να κάνουμε κάπα περιστροφές, 2ΚΠ δηλαδή, και να συνεχίσουμε μέχρι το σημείο μη τόνος, δηλαδή 2ΚΠ συν πιέκτα μέχρι το σημείο μητώνος τώρα είναι το πίμιον πιέκτα που λέγαμε και προηγουμένως, άρα και εδώ έχουμε λύση. Και μάλιστα αυτό το κάπα είναι οποιοδήποτε ακέραιος αριθμός, ακέραιος αριθμός όπως ξέρουμε οι ακέραιοι αριθμοί είναι άπειροι, το 0, το συν και το πλήν 1, το συν και το πλήν και ούτω καθεξής δεν τελειώνει πουθενά, πράγμα που σημαίνει ότι τελικά δεν έχουμε βρει μία και δύο λύσεις και τρεις λύσεις, έχουμε βρει άπειρες. Για τις διάφορες τιμές του ΚΑΠΑ έχουμε βρει άπειρες λύσεις. Για ΚΑΠΑ ίσον 0 έχουμε βρει λύση το 2 επί 0π συν π έκτα, το 0 βέβαια το μηδενίζει εδώ θα μείνει το π έκτα. Για ΚΑΠΑ ίσον 1 έχουμε βρει λύση το 2 επί 1 πι 2 πι συν πι έκτα αν τα κάνουμε ομώνυμα με καπελάκι το 6 θα γίνει 12 και 1 13 πι έκτα για κάπα ίσον με 2 έχουμε βρει λύση 2 επί 2 πι 4 πι δηλαδή συν πι έκτα αν τα κάνουμε ομώνυμα και αυτά είναι 25 πι έκτα και πάει λέγοντα μπορούμε να βάλουμε και αρνητικές τιμές ας πούμε το μείον 1 στη θέση του κάπα έχουμε 2 επί μείον 1 π συν π 6. μείον 2 π συν π 6, αν τα κάνουμε μόνιμα είναι μείον 11 π έκτα, για κάπα ίσον με μείον 2, με μείον 5 μπορούμε να βάλουμε, θα έχουμε λύση 2 επί μείον 5 π συν π 6. που θα κάνει μείον 10 π συν π που αν τα κάνουμε μόνιμα είναι μείον 59 π έκτα, και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι μία και δύο οι λύσεις αυτής της εξίσωσης, είναι άπειρες λύσεις, είναι μια ολόκληρη οικογένεια λύσεων και το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τη δεύτερη αυτή οικογένεια λύσεων που έχουμε βρει εδώ. Μάλιστα αν θέλουμε αυτό το πι με το πι έκτα μπορούμε και να τα κάνουμε μόνιμα. Είναι δηλαδή χ ίσον με 2κπ και με καπελάκι το 6 θα γίνει 6πι έκτα μείον πι έκτα δηλαδή. 5 π και αυτές λοιπόν είναι άπειρες λύσεις, είναι μια οικογένεια άπειρων λύσεων για τις διάφορες τιμές του κάπα 0, 1, 2, 5, 7, 17 και γενικά οποιαδήποτε ακέραια τιμή του κάπα θέλουμε. Συνεπώς μια τέτοια τριγωνομετρική εξίσωση τελικά η μήτωνο του Χ ίσο με έναν αριθμό έχει άπειρες λύσεις. Για την ακρίβεια έχει δύο οικογένειες άπειρων λύσεων. Γενικεύοντας λοιπόν αυτό που είδαμε στο παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν έχουμε να λύσουμε την εξίσωση ημίτονο του χ ίσον με έναν αριθμό α, όπου αυτό ο α βέβαια πρέπει να είναι ένας αριθμός ανάμεσα στο μείον 1 και στο 1, γιατί όπως ξέρουμε το ημίτονο στον κάθετο άξονα μεταβάλλεται από μείον 1 ως 1 μόνο. Λοιπόν, το πρώτο που κάνουμε για να λύσουμε αυτή την εξίσωση είναι να προσέξουμε αυτό το α και να θυμηθούμε ποια γνωστή γωνία έχει η μήτωνο α. Να βρούμε στην ουσία δηλαδή μία λύση αυτή τη εξίσωση. Αν βρούμε λοιπόν ότι η γωνία θ είναι αυτή που έχει η μίτονο α, πάμε ότι αυτό το α εκεί είναι ίσο με το ημίτονο της γωνίας θ, τότε το τόξο χ μπορούμε να πούμε κατευθείαν ότι είναι ίσο με 2 κάπα π συν θ, ή το χ είναι ίσο με 2 κάπα συν π θ όπου αυτό το κάπα διατρέχει όλο το σύνολο Ζ των ακεραιών είναι οποιοδήποτε ακέραιος αριθμό. με άλλα λόγια έχουμε βρει δύο ομάδες, δύο οικογένειες λύσεων που ικανοποιούν αυτή την εξίσωση. Άπειρες λύσεις που ικανοποιούν αυτή την εξίσωση για τις διάφορες τιμές του αριθμού Κ. Αυτό είναι ο τύπος λοιπόν που θα χρησιμοποιούμε για να λύνουμε εξισώσει με ημίτονα. Για παράδειγμα, στο ε, ε, εξή, αν συναντήσουμε την εξίσωση, α πούμε, ημίτονο του χ ίσον ρίζα 2 2 να βάλω, τότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι αυτό το ρίζα 2 δια το ημί των χ στο πρώτο μέλο δεν το πειράζω. Αυτό το ρίζα 2 2 όμω προσπαθώ να θυμηθώ ποια γνωστή γωνία ήταν αυτή που είχε ημί των ο ρίζα 2 2. Θα πρέπει βέβαια να θυμηθούμε ότι το π τέταρτα ήταν αυτό που είχε ημί των ο ρίζα 2 δεύτερα. Και έτσι έχουμε βρει στην ουσία μία λύση. Το π τέταρτα. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι η εξίσωση μας έχει άπειρες λύσεις, οι οποίες δίνονται από αυτό τον τύπο που έχουμε γράψει από πάνω, από τους δύο τύπους που έχουμε γράψει από πάνω, όπου το θ βέβαια είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση το π τέταρτα. Και έτσι να απαντήσουμε ότι το χ είναι ίσο με 2 κπ συν π τέταρτα ή το χ είναι ίσο με 2 κπ συν π μειον π τέταρτα, όπου βέβαια το κ είναι οποιοδήποτε ακέραιος. Αυτές είναι οι δύο οικογένειες λύσεων που βρήκαμε σε αυτή την εξίσωση που περιέχουν από άπειρε λύσεις κάθε μία. Αυτός είναι λοιπόν ο τύπος που χρησιμοποιούμε για τα ημίδωνα. Ακολουθώντας τώρα την ίδια διαδικασία περίπου με το παράδειγμα που κάναμε εδώ δίπλα μπορούμε να βρούμε και έναν αντίστοιχο τύπο για τα συνημίτωνα. Δηλαδή, αν έχουμε να λύσουμε την εξίσωση συνημίτωνο του χ ίσον α, όπου πάλι το α πρέπει να είναι ανάμεσα στο μείον 1 και στο 1, γιατί και το συνειμήτωνο που το μετράμε στον οριζόντιο άξονα μεταβάλλεται από μείον 1 ως 1. Πάλι λοιπόν θα ακολουθήσουμε μια παρόμοια διαδικασία και συγκεκριμένα. Το συνειμήτωνο χ στην αρχή δεν το πειράζουμε, ασχολούμαστε με αυτό το α που πρέπει να ανακαλύψουμε σε ποια γνωστή γωνία το συνειμήτωνο είναι το α. Να βρούμε έστω δηλαδή μια λύση αυτής της εξίσουσης. Από εκεί και πέρα η εξίσωσή μας θα έχει άπειρες λύσεις και ο τύπος της θα είναι χ ίσον 2ΚΠ συν θ. Αυτό είναι ίδιο με τον τύπο που έχουμε πει στα ημίτωνα, 2ΚΠ συν θ. Όμως ο δεύτερος τύπος αλλάζει λίγο, γίνεται 2ΚΠ πλην θ. Λείπει δηλαδή αυτό το πι που υπήρχε στον τύπο των ημιτών. 2ΚΠ συν θ ή 2kπ πλην θ. Και μάλιστα επειδή μοιάζουν πολύ μπορούμε να τους γράψουμε μαζί κάπα συν πλην θ. Δύο οικογένειες λύσεων βέβαια αλλά μπορούμε να τις γράψουμε μαζί. Όπου αυτό το κάπα ανήκει στο σύνολο z των ακεραίων. Έχουμε λοιπόν μια οικογένεια πάλι από άπειρες λύσεις. Ας κάνω και εδώ ένα παράδειγμα με συνημείτο. Να πούμε για παράδειγμα στην εξίσωση συνειμήτωνο του Χ ίσον με ένα δεύτερο. Όπως είπαμε, η πρώτη μας δουλειά είναι να αφήσουμε το συνειμήτωνο του Χ στην ησυχία του και να ψάξουμε αυτό το ένα δεύτερο στα συνειμήτονα πια γνωστή γωνία ε, αντιστοιχεί. Θα πρέπει βέβαια να θυμηθούμε ότι συνειμήτωνο του Πι τρίτα των 60 μοιρών είναι το ένα δεύτερο και βέβαια στην ουσία βρήκαμε μια λύση το πι τρίτα. Από εκεί και πέρα έχουμε άπειρες λύσεις, οι οποίες είναι, σύμφωνα με τον τύπο των συνημιτώνων, 2kπ συνυπλήν το θ, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το π τρίτα, όπου το κάπα ανήκει στο σύνολο ζ των ακεραίων. Και έτσι λοιπόν βρήκαμε πάλι τις άπειρες λύσεις, τις δύο οικογένειες άπειρων λύσεων που έχει αυτή η εξίσωση με συνημίτωνα. Είναι σημαντικό λοιπόν να προσέξουμε άλλο τύπο είναι για τα ημίτονα και άλλο τύπο είναι για τα συνμήτωνα. Μάλιστα και για τις εφαπτωμένες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μπορούμε να καταλήξουμε ότι αν συναντήσουμε την εφαπτωμένη χ ίσον α όπου α οποιοδήποτε πραγματικός αριθμός. Εδώ δεν υπάρχει περιορισμός στις εφαπτωμένες και στις εφαπτωμένες. Πάλι λοιπόν πρώτα ασχολούμαστε με το α. Αφήνουμε την εφαπτωμένη χ στην ισχύα τη και ψάχνουμε να βρούμε αυτό το α σε ποια γνωστή γωνία είναι εφαπτωμένη. Αν βρούμε ότι είναι η εφαπτωμένη της γωνίας θ, βρούμε δηλαδή στην ουσία μια λύση της εξίσωσης, τότε έχουμε άπειρες λύσεις οι οποίες είναι άλλος τύπος τώρα εδώ, κπ συν θ και μάλιστα δεν είναι δύο οικογένειες λύσεων, είναι μία οικογένεια λύσεων στις εφαπτωμένες, όπου πάλι το ΚΑΠΑ ανήκει στο σύνολο Z των ακεραίων. Και μάλιστα ο ίδιος τύπος χρησιμοποιείται και στις συνεφαπτωμένες, όταν καταλήξουμε συνεφαπτομένη Χ ίσον με συνεφαπτομένη Θ, χρησιμοποιούμε τον ίδιο τύπο Χ ίσον ΚΑΠΑ π συν Θ, όπου ΚΑΠΑ ανήκει στο Z, στο σύνολο των ακεραίων. Για παράδειγμα, να κάνω και εδώ, ας πούμε, την εξίσωση εφαπτωμένη του χ ίσον ρίζα 3, σημαίνει ότι θα αφήσουμε την εφαπτωμένη χ στην αρχή στην ησυχία της. Το ρίζα 3 τώρα θα πρέπει να ανακαλύψουμε σε ποια γνωστή γωνία ήταν εφαπτωμένη. Το ρίζα 3 μπορούμε να θυμηθούμε ότι ήταν η εφαπτωμένη στο π' και άρα λοιπόν μία οικογένεια λύσεων χ ίσον kπ και π' όπου κάπα ανήκει στο Z, λύθηκε η εξίσωση, βρήκαμε μια οικογένεια με άπειρες λύσεις. Ομοίως βέβαια λύνουμε και αν είναι συνεφαπτωμένες.